Ναι. Είμαστε στο επίπεδο 1, που σημαίνει ότι 3 άτομα μπορούμε να επιβιβάσουμε στο αυτοκίνητο. Εκτός αν είναι οικογένειες με ανήλικα, εκεί μπορούμε να τους πάρουμε και τους 4. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Εμείς θα παρακολουθούμε το χάρτη κάθε 14 μέρες, νομίζω είναι. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσον αφορά στη χρήση της μάσκας, ούτε και έχει αλλάξει κάτι. Δεν χρησιμοποιούμε τη μάσκα τόσο εμείς όσο και οι πελάτες. Άρα λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως. Τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή. Στην αρχή υπήρχαν πελάτες που είχαν άρνηση για τη μάσκα. Πλέον τη φοράνε όλοι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Επιπλέον, ήθελα να σας ρωτήσω αν πέρα από τη συμμόρφωση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κοινού υπάρχει και η διάθεση συνεργασίας άμεσα. Δηλαδή όχι μόνο να υπακούν, αλλά και να κατανοούν ότι δεν γίνεται να μπει μεγαλύτερος αριθμός μέσα στο ταξί όπως ίσως συνέβαινε παλαιότερα. Να σας πω ότι εδώ δεν υπάρχει επιβατικό κοινό. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή εννοείται ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει επιβαρύνει και συνεχίζει να, επιβαρύνει. Το 90%. Μάλιστα. Το 90% η πτώση μας είναι κάπου εκεί. Είναι τραγική η κατάσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι τέτοιο θέμα δεν έχουμε. Ο κόσμος έχει κατανοήσει την κατάσταση, καταλαβαίνει, ο ίδιος του φοβάται. Βέβαια θεωρώ ότι το ταξί είναι από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς, γιατί εμείς μετά από κάθε πελάτη, τα χερούλια, τα καθίσματα, έχουμε τα αντισηπτικά μας, τα πανάκια μας, τα καθαρίζουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, αλλά δεν το χρησιμοποιεί ο κόσμος πλέον. Και κυριότερος λόγος είναι, ο φόβος. Θεωρώ πως ναι, είναι ο φόβος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ ή στο φούρνο για ψωμί και ψωνίζουν αρχικά για να μην ξαναβγούν από το σπίτι. Οπότε ναι, είναι ο φόβος. Εσείς παλαιότερα... Εμείς όπως ξέρετε δουλεύουμε με μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό θα έλεγα μόλις. Αυτοί φοβούνται ακόμα πιο πολύ. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει ή αν ήδη διαφαίνονται προβλήματα στον κλάδο, δηλαδή κάποιοι δεν άντεξαν και έχουν φύγει ή στο εξωτερικό ή ψάχνουν άλλη δουλειά. Αυτό συνέβη στην περίοδο στα 10 χρόνια της κρίσης που φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι στο εξωτερικό για δουλειά. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι παγωμένη η κατάσταση. Ναι, μεν κάποιοι σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουν μια δεύτερη δουλειά, αλλά δεν είναι εφικτό με τόση ενεργία που έχει η πόλη μας. Οπότε όσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση θα υπάρχει πρόβλημα και θα μεγαλώνει. Υπάρχει το πρόβλημα ήδη, απλά μεγαλώνει όπως λέτε, ναι. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στον κλάδο μας. Και νομίζω ότι σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή ακόμα και το ΚΤΕΛ, ακόμα και η αστική συγκοινωνία της Δράμας, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.